Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το γήπεδο του Δρυμού. Τροφοδοτείται ο Φωτιάδης, ο οποίος επιχειρεί τη σέντρα, βρίσκει τον Παρασκευόπουλο, ο οποίος προωθήθηκε. Τώρα έχουμε μια προωθημένη πάσα προς τον Παρασκευόπουλο, ανοίγοντας το παιχνίδι, προς τον Τσουμπάκη, ο οποίος επιχειρεί τη σέντρα. Έξω καταλήγει η μπάλα. Εκτέλεσε το φάουλ τώρα για την ομάδα της Αστραπής. Έξω καταλήγει κόρνερ από ο Λιθοξόπουλος, εκτέλεσε το φάουλ. Κόρνερ κερδίζει τώρα η ομάδα της Αστραπής. Ο Τιάδης. Εκτελεί. Αποκρούει ο Βαρούτης. Κόρνερ. Και επαναρχόμαστε εδώ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει μεταξύ των δύο συλλόγων. Δεν είχαμε πολλές φάσεις. Και ο ακραίος μέσος της αντίθετης πλευράς, της αδύναμης πλευράς, της απέναντι πλευράς, δηλαδή μετατοπίζεται και τοποθετείται και αυτός στην πλευρά που παίζεται η μπάλα. Περνάει τώρα ο Ευθυμιάδης, πασάρει στον Τσουμπάκη και πάλι Ευθυμιάδης υποδέχεται την μπάλα, επιχειρεί ένα σούτ, έξω καταλήγει η μπάλα, συνεργάστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Ανοίγει για τον Κουντουρά, πασάρει στον Κουντουρά, για να δούμε Κουντουράς, επιχειρεί τη σέντρα, βρίσκει στην απέναντι πλευρά μέσα στην περιοχή ποδοσφαιριστή. Συγχρονισμένα βγήκαν στην αντίπαλη περιοχή τώρα η παίκτες της Δόξας. Αρκετοί ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον 4-5, κέρδισαν τώρα ένα κόρνερ, τουλάχιστον 4-5 ποδοσφαιριστές κατάφεραν να εφαρμόσουν συγχρονισμένες, προωθημένες τοποθετήσεις, μετατοπίσεις προς την αντίπαλη περιοχή, κάθετες μετατοπίσεις, προωθημένες κινήσεις προς την αντίπαλη περιοχή. Θέλαμε την νίκη ως τίποτα άλλο για μια είσοδο στα play-off. Οι αντίπαλοι το πήγαν το παιχνίδι στη δύναμη. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε, αλλά δεν μας βγήκαν οι φάσεις και οι ευκαιρίες. Και έτσι έμεινε το τελικό μηδέν. Δυνατά μαρκαρίσματα. Είχαμε κάλυψη χώρων, δηλαδή έμφαση δόθηκε από τις δύο ομάδες, πιστεύω εκεί. Πολύ πίεση. Ναι. Προσπαθήσαμε να βρούμε ανοιχτούς διαδρόμους για να περάσουμε, αλλά τελικώς δεν καταφέραμε και έτσι δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε.